πλημμύρισε από εορταστικούς ήχους και πανέμορφες παιδικές φωνές η αγορά της πρωτεύουσας του νομού την παραμονή των Χριστουγέννων, ζωντανεύοντας έστω για λίγο το υποτονικό κλίμα που επικρατεί. Η φιλαρμονική του Δήμου Πύργου, παιανίζοντας τα κάλυνα των Χριστουγέννων, έδωσε τόνο εορταστικού κλίματος στην κεντρική πλατεία και την αγορά της πόλης, ενώ επισκέφτηκε ουσίθιστε το Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο, την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας και την Μητρόπολη, ευχόμενη χρόνια πολλά στους αιρετούς και τον σεβασμιόρτο Μητροπολίτη Ηλίας κύριο Γερμανό. Δεχτήκαμε πριν από λίγο την φιλαρμονική του Πύργου που γεμάτη νιάτα και ζωή και χαρά μας έφερε τον χαρμόσυνο ή μήνυμα των ημερών. Η χώρα περνάει δύσκολα, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά τα νέα παιδιά μπορεί να είναι να μας δώσουν ελπίδα και αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον, για ένα καλύτερο καινούριο χρόνο. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλά Χριστούγεννα, με αγάπη, με υγεία, οικογενειακή και προσωπική για τον καθένα. Τον Δήμαρχο Πύργου Γαβρίλη Λιατζή επισκέφθηκαν επίσης τα μέλη της χοροδίας της ΕΤΙΛ αλλά και ο Σύλλογος Γυναικών του Πύργου, όπου του έψαλαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Θα σας δείτε καλά, καλή στεδομία για σας και να πάτε γρήγορα στα σπίτια, θα σας πωλήσω. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και το χρόνο. Να είστε καλά. Κέπι, κέπι της των όλων πλήθος αγγέλων ψαλούσι το δω, το δόξα εν υψίστης και τούτο αξιόν εστί. Θέλω να μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τα χρόνια πολλά από τα μέλη του Συλλόγου και από την πρόεδρό μας, την κυρία Αντριάννα Αγγελακοπούλου. Δεν μπορούσε σήμερα να είναι μαζί μας, γιατί έχει πολλές υποχρεώσεις με το κοινωνικό παντοπολείο. Θέλουμε να σας συγχαρούμε, γιατί μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχει φανεί ότι στην πόλη μας υπάρχει ένας άνθρωπος, τέλος πάντων. Θέλουμε να σας συγχαρούμε για το Χριστουγεννιάτικο πάρκο, είναι πάρα πολύ ωραίο, ο κόσμος το έχει χαρεί. Αυτό φαίνεται και από την προσέλευση του κόσμου και το είχε πολύ ανάγκη. Είναι μια καλή ευκαιρία να πω και εγώ τις ευχές μου σε όλους τους συμπατριώτες μας, τους συμπολίτες μας, να πω ότι η καιρία είναι δύσκολη, αλλά έχουμε περάσει και ακόμα πιο δύσκολα, θα τα καταφέρουμε. Υπάρχουν ανάμεσά μας υπέροχοι άνθρωποι και το έδειξαν αυτές τις ημέρες που με τη θελοντική τους προσφορά είναι έτοιμοι να δώσουν ένα χέρι βοήθειας στους άλλους. Είναι συγκινητικό αυτό που κάνετε κάθε μέρα, το κάνουν και άλλοι και να έχει υγεία όλος ο κόσμος, διότι άμα θα έχει υγεία θα είναι πολεμιστής και θα κερδίσει. Εγώ ως Δήμαρχος δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω παρά εκείνο που θα κάνατε όλοι σας, αν είσαστε στη θέση μου, και θα πρασπίσω τα συμφέροντα της πόλης μας με τρόπο που να έχουν καλύτερες μέρες.